Η βαρύτητα της κατάστασης. Είμαι καθοδόν για τον γάμα κουάντρα ατενέα, Μαρή. Το απόθεμα της γεννήτριας είναι χαμηλό. Πρέπει να βρω ένα μέρος να σταματήσω για μια-δυο μέρες να φορτίσω. Στη γη. Τι να κάνω στη γη, ο πιο βαρετός πλανήτης στο γαλαξία. Κάνει το 3 Sector Blue να ακούγεται σαν γιορτή, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε. Ω, θα αρκεστώ στη γη. Είναι και στο δρόμο μου. Ο Τζον θα γυρίσει όπου να είναι και θα φτιάξει φαγητό. Πρέπει να βιαστεί. Δεν έχω φάει εδώ και... 2 ώρες 15 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. 4 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα. Ήρθε ο Τζον. Πήγε να κάνει αίτηση για δουλειά στα καρτούν. Απ' την έκφραση στο πρόσωπό του θα καταλάβαν τον προσέλαβαν ή όχι. Μάλλον για όχι μου φαίνεται αυτό. Το δείπνο θα είναι στο τραπέζι σε λίγο, παιδιά. Το σε λίγο δεν είναι αρκετά σύντομα. Δεν μπορείς να το κάνεις σε λιγότερο. Δεν ξέρω γιατί τον πιέζουμε τόσο. Έχεις προσέξει πόσο άσχημα μαγειρεύει ο Τζον τελευταία? Η καν είναι τι μας σερβίρει. Τι λες να είναι, μικρέ? Κρέας, ψάρι ή ζυμαρικό? Εγώ λέω κοτόπουλο τσαομέιν ή πουτίνκα σοκολάτα. Ή και τα δύο ανακατεμένα. Νομίζω πως χρειάζομαι μια μπανάνα για τα δύσκολα. Κάποιος θα υπάρχει που θα θέλει να προσλάβει έναν καρτουνίστα. Τζον Άρμπακλ. Άρμπακλ, εδώ είναι την κουρμάν. Με ξέρεις. Ο φοβερότερος κριτικός φαγητού και το φοβερότερο άτομο. Άκου τώρα, μου είπαν ότι είσαι καρτουνίστας. Ναι, ήμουν. Δηλαδή είμαι. Θα πληρώσω σε κάποιον ένα καταπληκτικό μισθό για να εικονογραφήσει το νέο μου βιβλίο μαγειρικής. Καταπληκτικό μισθό? Πρέπει να σε ρωτήσω, Άρμπακλ, μαγειρεύεις καλά? Θέλετε να μάθετε αν μαγειρεύω καλά? Έχω απόψεις πάνω στο θέμα. Μα ναι, είμαι εξαιρετικός μάγειρας. Όχι τέτοιες απόψεις. Λοιπόν, άκου, θα έρθω για δείπνο απόψε στο σπίτι σου. Αν μου αρέσει το φαγητό σου, η δουλειά και ο καταπληκτικός μισθός είναι δικά σου. Έχετε τη διεύθυνση? Ωραία, απόψε στις 8. Γκάρφιλντ, θα πάρω μια δουλειά με καταπληκτικό μισθό. Ήξερα ότι θα τα κατάφερνες. Πρέπει μονάχα να φτιάξω ένα υπέροχο δείπνο. Ήξερα ότι δεν θα τα κατάφερνες. Τώρα, τι χρειάζομαι? Α, υλικά! Πρέπει να πάω στην αγορά να πάρω τα υλικά. Τα λέμε σύντομα. Ούτε οι μπανάνες του δεν είναι καλές. Ξέχασα. Έχουν βαρύτητες σε αυτόν τον πλανήτη. Ας δούμε τι υπάρχει εδώ γύρω. Σπίτι. Δέντρα. Καλύτερα να κρύψω το διαστημόπλιο. Ξέρεις πόσο κακό είναι αυτό? Κανείς μας δεν θα το φάει. Και βέβαια είναι τόσο κακό. Αυτή η μυρωδιά μυρίζει σαν το κυματοειδές ουράνιο που μου έφτιαχνε η μητέρα μου. Τι νόστιμο. Σου αρέσει, φίλε? Τι πακείς, αρκηγάτα. Είναι ότι καλύτερο έχω φάει σε όλο το γαλαξία. Αν θέλεις κι άλλο, ούτε ο σκύλος θα φάει το δικό του. Άσε με να ορμήσω. Ξέρεις, Όντι, έχω πεινάσει στη ζωή μου, αλλά όχι και τόσο πολύ όσο αυτός. Ας δούμε αν ο Τζον έχει αφήσει κι άλλο από αυτό στο φούρνο. Όσο περισσότερο φάει ο φίλος από εδώ, τόσο λιγότερο θα φάμε εμείς. Μαρέι, μπορεί και να μου αρέσει τελικά στη γη, αν δεν είχε τόση βαρύτητα. Ναι, βαρύτητα. Κάνετε για απέσια. Διακόπτουμε αυτό το επεισόδιο του Γκάρφιλντ για να σας μεταδώσουμε ένα εκπαιδευτικό σχόλιο. Πες τους να μην ανησυχούν, θα είναι σύντομο. Μην ανησυχείτε, θα είναι σύντομο. Ευχαριστώ. Αυτό είναι για όσους από εσάς δεν ξέρουν τι είναι η βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι ένα φυσικό φαινόμενο όπου τα αντικείμενα που έχουν μάζα αήλκουν το ένα το άλλο. Θα το επαναλάβω αυτό γιατί ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
Έχει να κάνει με το πώς τα μεγαλύτερα αντικείμενα έλκουν τα μικρότερα. Η γη είναι μεγάλο αντικείμενο και έτσι μικρότερα αντικείμενα έλκονται από αυτήν. Ο πρώτος που κατανόησε τη βαρύτητα ήταν κάποιος με το όνομα Ισαάκ Νεύτων στον 17ο αιώνα. Λένε ότι συνέβη όταν ένα μήλο έπεσε στο κεφάλι του. Λοιπόν, τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Για άκου εδώ, παλιόφιλε. Τι θα έλεγες να ταΐσεις το γατούλι σου, επιτέλους? Θα έλεγα πως πρέπει να πάρω το θέμα στα χέρια μου. Μίλα. Καλά, δεν είναι και λαζάνια, αλλά μου κάνουν. Εδώ είμαστε. Τι συνέβη? Και μόνον και εσύ έπεσες κάτω, καλέ μου γατούλη. Αναρωτιέμαι, γιατί δεν έπεσες προς τα πάνω? Θα μπορούσε να οφείλεται στη δύναμη της βαρύτητας. Και έτσι το συμπέρασμα είναι ότι τα πράγματα πέφτουν κάτω και κάνουν μπουμ. Και έτσι ο Ισαάκ Νεύτων διατύπωσε τη θεωρία του για τη δύναμη της βαρύτητας. Είναι ο λόγος που δεν αιωρούμαστε μακριά από αυτόν τον πλανήτη. Απέκτησε παγκόσμια φήμη και βέβαια ο γάτος του δεν αναφέρθηκε πουθενά. Αυτή λοιπόν είναι η βαρύτητα και το γιατί είναι καλό που την έχουμε. Έτσι τελειώνει το εκπαιδευτικό τμήμα της εκπομπής μας. Μην ανησυχείτε, δεν θα υπάρξει άλλο μέχρι την επόμενη σεζόν, μπορεί και τη μεθεπόμενη. Η ιστορία μας συνεχίζεται. Δεν μου αρέσει αυτή η βαρύτητα. Το περπάτημα στο πάτωμα. Χωρίς τη βαρύτητα νιώθω ελεύθερος. Ωραία να χρησιμοποιήσω το μηχανισμό εξουδετέρωσης βαρύτητας. Τέλεια. Τώρα είναι όπως και στην πατρίδα. Ο Τζον είχε και κέικ στο φούρνο. Το τελευταίο του ήταν σαν μολύβι. Ελπίζω αυτό να είναι ελαφρύ. Hey, δεν είναι κακό. Όντι, σταμάτα την πλάκα. Είσαι σκύλος, Όντι. Οι σκύλοι δεν πετούν. Όχι, δεν μπορείς. Όπως και οι γάτες δεν πετούν. Όχι, δεν μπορώ να πετάξω, γι' αυτό σταμάτα. Να εωρείς έτσι γύρω-γύρω. Όντι, μήπως πρόκειται για κανένα από εκείνα τα μυστήρια όνειρα που βάζουμε στην εκπομπή καμιά φορά? Ούτε κι εγώ ξέρω. Όντι, κοίτα. Δεν πέφτω. Δοκίμασέ το. Έχασα την αίσθηση του χρόνου και έμεινα πολύ στην αγορά. Πρέπει να πάω στο σπίτι για να μαγειρέψω το υπέροχο γεύμα που θα μου φέρει τον καταπληκτικό μισθό. Ελπίζω ο Γκάρφιλ και ο Όντι να τον διασκεδάσουν μέχρι να φτάσω. Όντι, δεν πετάς προς τα εκεί να δεις ποιος ήρθε. Άνοιξε, Άρμπαγκλ, εγώ είμαι. Είναι 8 και δεν μου αρέσει να με κάνουν να περιμένω πριν το γεύμα. Όχι, ο κύριος Γκουρμάν ήρθε κιόλας. Θα τρέξω να μπω από την πίσω πόρτα. Γκάρφιλ! Γεια σου, Τζον. Ανακάλυψα κάτι που είναι εξίσου ωραίο με τον ύπνο και το φαγητό. Οι ντομάτες μου, τα καρότα μου, τα ραπανάκια μου! Νομίζω πως ο Τζον είναι πολύ βαρύς για να αιωρηθεί. Αναρωτιέμαι αν η γεννήτριά μου έχει φορτιστεί. Άρμπακλ, τι συμβαίνει? Άρμπακλ, είναι άκυβο το δείπνο μου. Σαν πολύ διαμαζευτήκαμε. Μάλλον θα πρέπει να πάω να ελέγξω. Και να κλείσω και τον εξουδετερό. Τι βαρύτητα. Το τραπέζι είναι πολύ ωραία στρωμένο. Τι υπέροχος τρόπος για να φτιάξεις τη σαλάτα. Τι άσχημος τρόπος να προσγειωθείς με το κεφάλι. Και κοίτα αυτή τη τηγανιά. Ήδη βλέπω πόσο νόστιμη θα είναι μόλις τη ζεστάνεις.
Να τη ζεστάνω. Α, ναι! Να τη ζεστάνω. Θα τη ζεστάνω αμέσως, κύριε Γκουρμάν. Ωραία. Και εγώ στο μεταξύ θα ξεκινήσω με την υπέροχη σαλάτα. Όλα φορτισμένα και έτοιμα για να χωρίζει. Αφού στο λέω, Όντι, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Αλλά ξέρω ποιος ξέρει τι έγινε. Hey, εσύ! Ιουχου! Το σκέφτηκα πως θα ήσουν εσύ. Τι συνέβη στο σπίτι. Εσύ το έκανες. Έναγος. Ελπίζω να σας άρεσε. Hey, το φαγητό ήταν τέλειο. Μπορώ να ξαναπεράσω. Θα μου το ξαναφτιάξετε. Θα μας κάνεις να αιωρηθούμε. Είμαστε σύμφωνοι. Γεια! Γεια! Πω, ήταν φανταστικό. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Όχι, όχι για την αιώρηση. Ότι του αρέσει το φαγητό του Τζον. Αρμπάκλ, είναι πεντανόστιμο. Η τηγανιά είναι έτοιμη, κύριε Γκουρμάν. Α, και μυρίζει θεϊκά. Σε προσλαμβάνω. Δεν θα σου δώσω καταπληκτικό μισθό, θα σου δώσω σούπερ καταπληκτικό μισθό. Ναι, σε δύο πλάσματα αρέσει η μαγειρική του Τζον. Αυτό να μας γίνει μάθημα, Όντι. Καμιά φορά όλα πάνε μια χαρά. Να ξανάρθεις, φίλε μου!